πιο μοναχικός τελικά είναι έτσι ή όχι, σε προβλημάτι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος όπου να είναι συνέχεια μέσα στην τρελή χαρά. Σίγουρα κάθε άνθρωπος από εμάς έχει και τις διακυμάνσεις του και σίγουρα άλλες φορές είμαστε πιο χαρούμενοι, άλλες φορές είμαστε λίγο πιο ήρεμοι, όχι ότι είμαστε λυπημένοι. Πότε ερμηνεύεις καλύτερα, όταν είσαι στεναχωρημένος, όταν είσαι θυμωμένος, όταν είσαι ερωτευμένος? Δεν υπάρχει εποχή, ούτε συνέστημα. Νομίζω ότι απλά υπάρχει μία περίοδο συνεχόμενης έμπνευσης. Αυτό. Είναι πολύ σπάνιο να είσαι συνέχεια εμπνευσμένος, έτσι δεν είναι? Ναι, σπάνιο. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό και όσον αφορά το ότι έχω έμπνευση συνεχόμενη, απλά το ότι εκφράζομαι μέσα από τη μουσική. Τα λάθη σου τα αναγνωρίζεις? Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ναι. Στην αρχή δεν τα και καλά δεν τα καταλαβαίνω, αλλά μετά εννοείται ότι το έχω καταλάβει από την αρχή, απλά δεν θέλω να το παραδεχτώ. Αφού τα αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και λέμε ότι τα λάθη μας είναι γνώση, γιατί τα επαναλαμβάνουμε? Γιατί ίσως τα συναντήσεις ή μάλλον ίσως τα ξανακάνεις σε συνθήκες τις οποίες δεν είχες υπάρξει ποτέ. Οπότε. Η γεύση σου άφησε αυτό το περιβόητο dancing που όλοι σε ρωτάνε για την νίκη σου και συγχαρητήρια. Μας έκανες πολύ καλή παρέα κάθε Κυριακή. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι δεν υπήρχε καλύτερη εμπειρία και αυτό το λέω πραγματικά, γιατί παρόλο την κούραση που είχαμε και από τις πολλές ώρες πρόβες που κάναμε, σαν αποτέλεσμα ήταν η καλύτερη μου σκέψη για να πάω στον dancing τελικά. Η καλύτερη μου επιλογή και θα το ξανά έκανα και πάλι. Μόνο και μόνο η αγάπη του κόσμου, μόνο και μόνο το ότι κάποιοι άνθρωποι σε είχαν στο σπίτι τους κάθε Κυριακή και χωρίς να τους ξέρεις σου λένε πράγματα τα οποία δεν είναι απλά για να τα πούν γιατί τα νιώθουν, είναι όμορφο. Τι σου λέει ο κόσμος όταν σε συναντάει? Συγχαρητήρια, σ' αγαπάμε, σε ψηφίζαμε, μην είναι αυτός που είσαι, σε νιώθουμε άνθρωπό μας και διάφορα τέτοια. Πάντως παιδί των shows, γιατί ξεκίνησες από talent show, μετά πήρες μέρος και στο Just the Two of Us, τώρα στο dancing, γενικά σ' αρέσει. Αν ξεκινούσες τώρα την καριέρα σου, θα πήγαινες στο The Voice? Αν δεν είχα άλλο τρόπο για να ασχοληθώ με το τραγούδι, με τη μουσική, ναι, μάλλον θα πήγαινα. Από την πορεία σου όλα αυτά τα χρόνια που έχεις πολύ δυνατές συνεργασίες, έχεις προσέξει ότι κάνει καριέρα μόνο κανείς αν έχει δημόσιες σχέσεις καλές, αν είναι μέσα. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καθόλου δημόσιες σχέσεις. Καθόλου. Καθόλου καλές δημόσιες σχέσεις. Οπότε πιστεύω ότι αν έχεις πίστη μέσα στον εαυτό σου και αν αγαπάς αυτό που κάνεις και αν ξέρεις πάνω κάτω τι θες, γιατί δεν γίνεται ξαφνικά να θες να μπεις μέσα στη μουσική και να πεις ότι okay, εγώ τώρα θα κάθομαι και αν είναι να μου έρθει, θα μου έρθει. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Είμαι στο χώρο αυτό σχεδόν 13 χρόνια. Έχω υπάρξει μάλλον και σε καλές στιγμές, έχω υπάρξει και σε πολύ άσχημες στιγμές. Από εκεί και πέρα είναι το θέμα να βελτιώνεσαι μέρα με τη μέρα και από εκεί και πέρα αυτό που θα βγάζεις να αρέσει πρώτα σε σένα και μετά στον κόσμο. Σε ποιον οφείλεις ένα μεγάλο ευχαριστώ? Το πιο μεγάλο σου ευχαριστώ? Στους γονείς μου βέβαια. Είναι κοντά σου από την πρώτη στιγμή? Είναι καλά, ότι είναι κοντά μου είναι γιατί είμαστε δεμένη οικογένεια. Αλλά τους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί αν δεν με είχαν μεγαλώσει έτσι και αν δεν είχα και άλλους συγγενείς γύρω μου που να με προστατεύσουν με αυτόν τον τρόπο που προστατεύει μια οικογένεια που αγαπάει ένας τον άλλον, νομίζω ότι θα είχα πάρει άλλο δρόμο. Αν σου πούνε από τον Αντένα να αναλάβεις του χρόνου την παρουσίαση, να σε κριτήσεις στο dancing, θα πας? Θα το σκεφτώ πολύ σοβαρά και αν δω ότι μπορώ να απεξέλθω σε αυτό, μπορεί και να το κάνω. Είσαι έτοιμος να κάνεις οικογένεια? Έτοιμος. Η ζωή θα το δείξει. Έτοιμος δεν είναι ούτε θέμα ηλικίας ούτε τίποτα. Είναι πώς αισθάνεσαι μέσα σου. Από εκεί και πέρα και τι έχεις βρει στον δρόμο σου. Αν έχεις βρει έναν άνθρωπο που νιώθεις ok ή όχι. Ό,τι να γίνει θα γίνει. Έχεις πει ότι έχεις βιώσει τον ρατσισμό όταν ήσουν μικρός. Έχεις νιώσει την ανάγκη να βγεις προς τα έξω και να τοποθετηθείς για αυτά τα θέματα? Θέσεις έχω πάρει έτσι κι αλλιώς, είτε μέσα από Facebook και Twitter και όλα αυτά, αλλά από εκεί και πέρα, θέση μου, επειδή πολιτικός δεν είμαι, και θέση παίρνω μέσα από τη μουσική, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Αν μπορώ να βοηθήσω με κάποιο άλλο τρόπο, θα το κάνω. Νομίζω ότι οι καλλιτέχνες πρέπει να τοποθετούνται. Πρέπει, αλλά και αυτό έχει ένα μέτρο. Γιατί περνάς σε ένα άλλο επίπεδο μετά και πρέπει να επιλέξεις ή θα κάνεις αυτό ή θα κάνεις το άλλο. Δεν γίνεται να είσαι γίνεται μάλλον να είσαι και σε δύο πλευρές. Αν είσαι ok μέσα σου, εγώ δεν ξέρω αν μπορώ να το ελέγξω αυτό.